απευθεία σύνδεση με τον Εύρο και πιο συγκεκριμένα τη συμβολή Άρδα Εύρου, εκεί όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος της Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος με τη βοήθεια του συναδέλφου Οικονολήπτη Νίκου Εργαζάκη καταγράφουν τα τελευταία 24 ώρα τις εξελίξεις. Μάνο, καλησπέρα. Βρεθήκατε μία ανάσα από το πεδίο της σύγκρουσης σήμερα. Και δεν είσαι και μόνος σου, όπως βλέπουμε. Ακριβώς. Δεν είμαι μόνος μου. Βρισκόμαστε μία ανάσα από το σημείο όπου ο ποταμός Εύρος ενώνεται με τον ποταμό Άρδα. Μαζί μου είναι νέοι ακρίτες που έχουν δημιουργήσει ένα τάγμα εθνοφυλακής. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο εδώ. Νέα παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας που προσπαθούν με δική τους πρωτοβουλία να συμβάλλουν σε όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνει τόσο η αστυνομία όσο και οι ένοπλες δυνάμεις. Ουσιαστικά χωρίζονται σε ομάδες και βάζουν στο μικροσκόπιο σημεία που χαρακτηρίζονται ευάλωτα ή πιθανά περάσματα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε και με κάποια τα παιδιά. Να σου δώσω λίγο την χωροθέτηση που ακριβώς είμαστε με τη βοήθεια του Νίκου του Εργαζάκη. Ακριβώς στην κάμερά μας βλέπεις το σημείο, το κοντινό σημείο όπου ο ποταμός Άρδας ενώνεται με τον ποταμό Εύρο. Είναι ένα σημείο που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Καστανιές. Όπως μας λένε εδώ τα παιδιά, παρακάτω υπάρχει και ένα φυλάκιο. Είναι ένα σημείο που βάζουν στο μικροσκόπιο εδώ οι κάτοικοι αλλά και η ελληνική αστυνομία. Φυσικά, διότι το νερό ήταν ένα μόνιμο εμπόδιο για όσους ήθελαν στο παρελθόν αλλά και τώρα να περάσουν. Ωστόσο, με την πτώση της στάθμης των υδάτων, ο Εύρος έγινε προσπελάσιμος. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυξημένη προσοχή, υπάρχει αυξημένη επιφυλακή. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους Ευρύτες, νομίζω ότι απασχολεί όλους τους Έλληνες. Εδώ οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν με κάθε τρόπο έτσι ώστε να διαφυλαχθούν τα σύνορα. Άλλωστε βρίσκονται μία ανάσα από την άλλη πλευρά, βρίσκονται μία ανάσα από την Τουρκία. Είναι εξαιρετικά ψύχρεμοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ίδιοι μας λένε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ είναι κάτι τα οποία. Ωραία, Μάνο, να μην χάνουμε καθόλου χρόνο, να τους δώσουμε το λόγο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν εδώ έχουμε ένα φίλο από τον Εύρο να μας πει τι ακριβώς κάνετε ως τάγμα εθνοφυλακής. Εδώ πέρα οι εθνοφύλακες είναι σε ετοιμότητα. Όποτε τους χρειαστεί ο στρατός, η αστυνομία και που είναι το OK, είναι μαζί τους. Φοβάστε, υπάρχει ανησυχία? Πώς το βιώνετε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα στην περιοχή σας? Δεν χρειάζεται φόβος, δεν έχουμε φόβο, δεν χρειάζεται άγχος. Όλα θα λυθούν μια χαρά, ψυχραιμία. Μάλιστα. Εδώ πέρα υπάρχουν και παιδιά Ευρύτες τα οποία υπηρέτησαν στην Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο. Έχουν υπηρετήσει, όπως συμβαίνει και με πολλούς κριτικούς που έρχονται εδώ στον Εύρο να υπηρετήσουν. Πολλά από τα παιδιά αυτά, 3-4 παιδιά μου είπαν ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στην Κρήτη και μάλιστα θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα στους κριτικούς. Στη ΣΕΑΠ συγκεκριμένα ισχύουν οι πληροφορίες? Στη ΣΕΑΠ, ακριβώς. Στη ΣΕΑΠ, στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο. Το μήνυμά σας για τους κριτικούς. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω υπηρετήσει εκεί. Εμείς απλά φυλάμε τα σύνορα τα δικά μας εδώ. Αυτοί να φυλάνε τα σύνορα, τα νερά δηλαδή, τα ελληνικά, σαν Κρήτη, ναι. Ποιος είναι που υπηρέτησε στο Ηράκλειο? Εδώ, εδώ, να μας πει. Εδώ έχουμε ένα Ευρύτη που υπηρέτησε στο Ηράκλειο. Συναντήσαμε στη διάρκεια της ημέρας, Κατερίνα, και πολλούς κριτικούς που υπηρετούν εδώ σε μονάδες, είτε στο Σουφλί, είτε στο Διδημότυχο, αλλά και εδώ στις Καστανιές. Υπηρέτησε στην Κρήτη, μιλάς? Ναι. Τίποτα, παιδιά, δύναμη. Ξέρω ότι εκεί είστε δυνατοί. Όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά ψύχρεμοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Κατερίνα. Ωστόσο, το πρωί τα πράγματα εδώ ήταν λίγο διαφορετικά. Βρεθήκαμε περίπου για μία ώρα στο φυλάκιο 1 στην Ορεστιάδα, στην περιοχή Καστανιές. Εκεί όπου για πάνω από 4 ώρες υπήρχε πετροπόλεμος, καπνογόνα και δακρυγόνα. Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα που δεν το αφισβητεί κανείς. Ωστόσο, αυτό που είδαμε σήμερα εμείς σίγουρα αποτυπώνει και αυτή την κατευθυνόμενη λογική που έχει η Τουρκία με ανθρώπους που συγκεντρώνει για να δημιουργούν απλά ένταση. Σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι που ήταν
πίσω από το σειρματόπλεγμα δεν ήταν ούτε μετανάστες ούτε και πρόσφυγες. Και νομίζω, Μάνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, όση ώρα εσύ μας δίνεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ και κάνεις το δικό σου σχολιασμό, θα ήθελα να βλέπουμε, σας παρακαλώ πολύ, και τα πλάνα που μας στείλατε νωρίτερα σήμερα και τα χαρακτηριστικά πλάνα της έντασης, εκεί όπου οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα μια ομάδα Τούρκων αστυνομικών οι οποίοι γονατίζουν, κρύβονται πίσω από ασπίδες και ομάδες ατόμων και εκτοξεύουν με ειδικές συσκευές δακρυγόνα προς την πλευρά της Ελλάδας. Ακριβώς. Είναι ένα βίντεο που κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Να σου πω ότι πολλά από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται εδώ στις Καστανιές μας σχολίαζαν αυτό το βίντεο. Και είναι θετικό, Κατερίνα, ότι πλέον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης αποτυπώνεται μία εικόνα, καθώς οι δημοσιογράφοι είναι εδώ και βλέπουν μέσα από τη δική τους δουλειά τι ακριβώς συμβαίνει στις Καστανιές. Mm-hmm. Τι ακριβώς συμβαίνει στον Εύρο. Ακριβώς. Μάλιστα, τώρα δεν ξέρω εάν τους ανησυχεί το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές στείνουν καταβλισμού στην περιοχή του Εύρου, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι αναφέρεται ότι στην περιοχή της Αδριανούπολης στείνεται ένας καταβλισμός προκειμένου να φιλοξενήσει 10.000 ανθρώπους. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από ό,τι μας έλεγαν σήμερα εδώ κάτι στις Καστανιές, το γνωρίζουν ότι εδώ και 20 μέρες ακούγεται κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα σου πω κάτι το οποίο είναι μια καθημερινότητα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το παιχνίδι της Τουρκίας. Mm-hmm. Πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ στον Εύρο βλέπουν αυτή την προσπάθεια ανθρώπων να έρθουν από την τουρκική πλευρά προς την ελληνική πλευρά. Όμως αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω την φράση που λένε πάρα πολλοί εδώ, αντιλαμβάνονται απόλυτα το βρώμικο παιχνίδι που παίζει η Τουρκία με βασικό στόχο να πιέσει την Ελλάδα, να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα μία μόλις ημέρα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη εδώ, αλλά και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ παραπάνω είναι το πνευματικό κέντρο στις Καστανιές, όπου έγιναν και οι συγκεκριμένες δηλώσεις στήριξης, αλλά και τα μέτρα που λαμβάνονται για την συνοριακή γραμμή του Εύρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να βρισκόμαστε στη συμβολή των ποταμών Εύρου και Άρδα, όμως δεν βρισκόμαστε μόνο στην Ελλάδα, βρισκόμαστε σε ένα σημείο της Ευρώπης που συνορεύει με την Τουρκία. Και έτσι πρέπει να θωρακίζεται το mm-hmm. συγκεκριμένο ζήτημα ως ευρωπαϊκό και όχι απλά ως μόνο ελληνικό. Λοιπόν, εάν δεν έχεις να προσθέσεις, Μάνο, κάτι σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε το λόγο και στα παιδιά που έχεις πίσω σου, να μας στείλουν Βεβαίως. Ένα μήνυμα και αυτό που μας συγκινεί και νομίζω ότι αξίζει να τους το μεταφέρεις είναι η ομοψυχία που δείχνουν. Καταρχήν, πρωτού στείλουν το μήνυμα, θέλω ο Νίκος Εργαζάκης, ήρθαν εδώ πέρα με 7 τζιπ, τα οποία έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορούν να εντοπίζουν σημεία που χαρακτηρίζονται ευάλωτα, κινούνται στην παραποτάμια περιοχή αλλά και στην ενδοχώρα. Τους συναντήσαμε εδώ στην προσπάθεια ενός ρεπορτάζ. 8 και 20 ήρθαν εδώ για να μεταφέρουν την εικόνα. Είναι ένα σημείο που όταν εμείς ήρθαμε περίπου στις 7.30 για να κάνουμε το ρεπορτάζ βρισκόταν εδώ και περιπολούσαν, έβλεπαν την περιοχή και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε για αυτούς τους ανθρώπους, για τους ευρύτες, το πρόβλημα είναι ακριβώς δίπλα τους. Δεν το βλέπουν απλά από την τηλεόραση ή το διαβάζουν από το διαδίκτυο ή τις εφημερίδες. Το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται, το αντιμετωπίζουν. Όμως είναι εξαιρετικά ψύχρεμοι και θα πω ότι πέρα από ψύχρεμοι είναι και εξαιρετικά φιλόξενοι και ευγενείς άνθρωποι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά η κριτική με τους ευρύτες και αυτό το αντιλαμβανόμαστε κατά την παραμονή μας εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο από τα παιδιά να στείλει ένα δικό του μήνυμα. Μιλήσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Δεν πειράζει. Παλικάρι. Πες μας, τι ακριβώς κάνετε, πόσο καιρό έχετε αυτή την διαδικασία? Είμαστε εδώ τρεις μέρες. Πηγαίνουμε, ερχόμαστε με τα αυτοκίνητα. Βοηθάμε κι εμείς σε αυτό το σκοπό που έχουν όλοι εδώ οι ευρύτες, έτσι. Είναι πολύ άξια τα παλικάρια που είναι εκεί πέρα. Είναι δύσκολα πέτρες, χημικά, οτιδήποτε άλλο που μπορεί να βλάψει την υγεία τους. Και είναι εκεί πέρα τρεις μέρες άϊπνοι, δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτά τα παλικάρια. Θα ήθελες να στείλεις και ένα μήνυμα στους κριτικούς? Στους κριτικούς, κρατάτε γερά. Πάμε όλοι μαζί, είμαστε ενωμένοι, είμαστε δυνατοί και δεν φοβόμαστε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι ευρύτες στους κριτικούς. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Εύρος στην Κρήτη. Και αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι εδώ οι άνθρωποι, πέρα από ότι αγαπούν τον τόπο τους, τον υπερασπίζονται, τον βοηθούν
και κυρίως τον προστατεύουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το έργο κάθε Έλληνα πολίτη, να σέβεται πρωτίστως την χώρα του, να σέβεται τους ανθρώπους που φιλοξενεί. Όλοι αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προσφυγικού προβλήματος. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πολλές φορές έχουν ανοίξει τα σπίτια τους για να βοηθήσουν πραγματικούς πρόσφυγες και μετανάστες που παίρνουν τα σύνορα. Γιατί αυτό που είδαμε εμείς σήμερα δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες. Είναι μια κατευθυνόμενη διαδικασία από την Τουρκία που παίζει το δικό της παιχνίδι και νομίζω πλέον ότι το γνωρίζουν στην Ευρώπη. Μένει να δούμε αν θα το αντιμετωπίσουν και θα το κόψουν και δραστικά. Λοιπόν, Μάνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που για μία ακόμα ημέρα μας τροφοδοτείς με πληροφορίες, με ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον συνάδελφο τον Νίκο Εργαζάκη για τα πλάνα, για τις εικόνες που μας στέλνετε. Να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που συμμετείχαν σήμερα στη σύνδεσή μας αυτή.